Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Μωσέ, καλημέρα κύριε Γελά, λοιπόν, καλημέρα στους κρατές. Βλέπουμε, ξέρουμε ότι ξεκινάει αυτό το τώρα το καλοκαίρι, αφού είχε γίνει μια προεργασία, γίνανε προτάσεις, καταθέσατε κι εσείς κάποιες προτάσεις τα επιμελητήρια ή το τεχνικό επιμελητήριο. Ξεκινάει μια διαδικασία λοιπόν νέου πολεοδομικού σχεδιασμού της χώρας, που περιλαμβάνει κάποια βήματα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτός ο πολεοδομικός σχεδιασμός δεν θα είναι κάτι που θα γίνει μέσα σε ένα χρόνο, δυο. Είναι κάτι που θα είναι μακράς διαρκείας. Ναι, κοιτάξτε, είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, είναι αλήθεια, και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Είναι αλήθεια ότι έχει μείνει πάρα πολύ πίσω εδώ και μια δεκαετία και λόγω της σημαντικής κρίσης, ναι, στην Ελλάδα ο πολεοδομικός σχεδιασμός. Mm-hmm. Και μάλιστα μόνο το 20% των δημοτικών ενωτήτων έχει εγκεκριμένο πολεοδομικό σχεδιασμό αυτού του επίπεδου. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια πάρα πολύ σημαντική και σοβαρή προσπάθεια από το Υπουργείο Ενέργειας, με επικεφάλι τον κ. Ταγαρά, mm-hmm, να μπορέσουμε να ενεργοποιήσουμε και πάλι τον πολεοδομικό σχεδιασμό, ο οποίος είναι αυτού του επίπεδου, δηλαδή του επίπεδου του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, mm-hmm, άρα και του αντίστοιχου τοπικού πολεοδομικού σχεδιασμού, σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Για να καταλάβουμε λίγο, με συγχωρείτε, αυτοί που μας ακούν, όταν λέμε πολεοδομικός σχεδιασμός, να δώσουμε λίγο στον κόσμο να καταλάβει τι ακριβώς εννοούμε και γιατί είναι τόσο σημαντικός. Ωραία. Αυτός ο σχεδιασμός αφορά κατά βάση την οργάνωση των δημοτικών ενωτήτων και των δήμων, mm-hmm, πάνω στο επίπεδο των αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του, mm-hmm, αλλά και των χρήσεων γης, των αναπλάσεων, mm-hmm, των ειδικών περιοχών χωροθέτησης, σκουπιδιών, σμά. Είναι αυτό που, θα καθορίσει τι θα γίνει σε κάθε σημείο. Εδώ, εδώ είναι για σχολεία, ακριβώς, εδώ είναι για σπίτια, εδώ είναι για ακριβώς επιχειρηματικότητα. Ναι. Ωραία. Τώρα με το καινούργιο νομοσχέδιο, ο σχεδιασμός αυτός αγγίζει και άλλα πράγματα, όπως πολύ σημαντικό είναι το κομμάτι του εκτός σχεδίου δόμησης. Μπράβο. Δηλαδή με βάση αυτόν τον σχεδιασμό πλέον οι Δήμοι θα οριοθετούν ή θα προτείνουν περιοχές που θα μπορούν να αναπτύξεται ο οικιστικός, ας πούμε, χαρακτήρας εκτός των οικισμών, δηλαδή στην εκτός σχεδίου δόμησης. Ναι. Αυτό είναι το επίπεδο του σχεδιασμού, δηλαδή, που θα δώσει το πράσινο φως για τέτοιου είδους, ας πούμε, αναπτύξεις. Μάλιστα. Εκεί όμως κάπου στενεύουν λίγο τα πράγματα, μπαίνουν κάποιοι πιο αυστηροί όροι, γιατί έχω καταλάβει λίγο από την αγορά των ακινήτων ότι υπάρχει μια κινητικότητα ή άλλοτε μια παγωμάρα, άλλοτε μια κινητικότητα ανάλογα με το πώς κινούνται τέτοιες αποφάσεις, και φαίνεται ότι το θέμα της εκτός σχεδίου δόμησης και πώς νομοθετικά το αντιμετωπίζει η πολιτεία αυτό την τρέχουσα περίοδο θα επηρεάσει την αγορά το επόμενο διάστημα. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι με αυτό το πρόγραμμα που θα τρέξει, το οποίο να πούμε ότι χρηματοδοτείται και από το Ταμείο Ανάκαμψης, mm-hmm, και αυτό έχει σημασία γιατί η χρηματοδότηση θα είναι για ένα πολύ στενό χρονικό διάστημα. Άρα θα πρέπει εκ των πραγμάτων να τρέξουν και να οριστικοποιηθούν αυτές οι μελέτες, mm-hmm, μέσα σε ένα διάστημα κυρίως πενταετίας, εξαετίας. Ναι. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ σύντομο διάστημα για μια τόσο σύνθετη, ας πούμε, μελέτη ή μελέτες. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοίχημα. Αυτό νομίζω ότι θα προχωρήσει και θα εξομαλύνει λιγάκι την κατάσταση, γιατί αυτή τη στιγμή είναι αλήθεια, mm-hmm, ότι ο περισσότερος κόσμος είναι λίγο μπερδεμένος με το τι ακριβώς συμβαίνει στο επίπεδο της εκτός σχεδίου δόμησης. Ναι, τι γίνεται, μια έκταση εγώ 4 στρέμματα, τώρα εκτός σχεδίου. Τι κάνω? Ναι. Πουλάω, αγοράζω, το κρατάω γιατί θα το επενδύσω αργότερα, θα μπορέσω να χτίσω, τι κάνω τώρα? Υπάρχουν και εξειδικεύσεις που θα πιθανόν θα μπορέσουν να εξαγγελθούν το επόμενο διάστημα, mm-hmm, αλλά σε κάθε περίπτωση ενεργοποιώντας τον πολεοδομικό σχεδιασμό θα μπορέσει να ολοκληρωθεί, να υπάρχει κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο για το κομμάτι της ανάπτυξης του εκτός σχεδίου που μέσα στο διάστημα αυτών των 2 ετών θα μπορέσει να δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε να αντιληφθεί και ο πολίτης πλέον που βαδίζει στο επίπεδο αυτό του εκτός. Άρα να μην βιαστεί κάποιος να κρίνει κατά πόσον οι εξελίξεις είναι ευνοϊκές ή μη ευνοϊκές σε ό,τι αφορά την αξία που θα έχει το περιουσιακό του στοιχείο εκτός σχεδίου αύριο μεθαύριο, να περιμένει να δει
τι θα προβλέπει σε κατά περίπτωση η χρήση που θα αποφασιστεί για εκείνη την περιοχή. Αυτό είναι σωστό, αλλά και επίσης θα πρέπει να ξέρουμε το ότι προσπαθούμε σαν Ελλάδα πλέον, γιατί είμαστε μοναδικοί στην Ευρώπη και στον ευρωπαϊκό χώρο, που έχουμε αυτήν την φιλοσοφία της εκτός σχεδίου δόμης. Δηλαδή ο καθένας να μπορεί να ανεγείρει κάτι, ένα κτίσμα, χωρίς σε ένα περιβάλλον να μην είναι δηλαδή οργανωμένο περιβάλλον. Αυτό που επιχειρεί. Εντάξει, η μισή Ελλάδα αυθαίρετα χτίστηκε, κύριε Ραΐδη, τα ξέρουμε τώρα. Και τα νομοποίησε λίγο αργότερα. Και τα νομοποιούμε στη συνέχεια, εντάξει. Ναι. Να μέχρι τώρα. Πρέπει πλέον να μπούμε σε μια καινούργια λογική, η οποία να επαγορεύει ότι η δόμηση πλέον εκτός του οικιστικού συνόλου, δηλαδή των μικρών χωριών, πόλεων κλπ., να γίνεται πιο οργανωμένα. Μάλιστα. Για να μπορέσει και ο πολίτης να έχει και τις ωφέλειες. Όπως τις ωφέλειες των δικτύων, παραδείγματος χάρη, και μετέπειτα ενδεχομένως και τις ωφέλειες των ΑΠΕ κλπ. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τον. Τώρα ουσιαστικά μιλάμε για κάτι που θα ξεκινήσει σταδιακά ένα Δήμος. Δεν μπορεί να ξεκινήσει παντού ταυτόχρονα. Θα ξεκινήσει από τον Νότο, μαθαίνουμε, και θα έλθει προς Βορρά στη συνέχεια. Κάποιοι Δήμοι θα μπαίνουν κάθε φορά. Αυτό ξεκίνησε από την προσπάθεια του Υπουργείου λιγάκι να καταγράψει την κατάσταση. Φανταστείτε ότι πριν από ένα χρόνο δεν είχε ακόμα καταγεγραμμένη και την κατάσταση το τι συμβαίνει με το πολυδομικό σχεδιασμό στον ελλαδικό χώρο. Ναι. Επομένως το Υπουργείο επιχείρησε με εξαγγελίες και εν πάση περιπτώσει και συνεννοήσεις με τις δημοτικές αρχές να ενημερώσουν σε τι επίπεδο, σε τι βαθμό βρίσκεται ο πολυδομικός σχεδιασμός και να προτεραιοποιήσει επί της ουσίας τον πολυδομικό σχεδιασμό σε όλη τη χώρα. Ναι. Είναι ενδεικτικό ότι στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας από τις 134 περιοχές καλλικρατικού δήμου μόνο το 55% δεν υπάρχει πολυδομικός σχεδιασμός, μόνο το 54% έχει υλοποιήσει ένα τέτοιο επίπεδο πολυδομικό σχέδιο. Έχουν οι Δήμοι τις δυνατότητες, τις τεχνικές και τις υπηρεσίες και τους ανθρώπους για να μπορέσουν να τα απεξέλθουν σε αυτή την ιστορία? Γιατί έχουν προβλήματα οι περισσότεροι Δήμοι με τις τεχνικές υπηρεσίες. Έχουν έλλειψη προσωπικού. Έχετε δίκιο. Αυτό μας προβληματίζει και εμάς. Η νομοθεσία ως προς την διαδικασία οργάνωσης της μελέτης και εκπόνησης της μελέτης προβλέπει έναν διάμεσο κρίκο, έναν ιδιώτη μελετητή, ο οποίος θα είναι ο συντονιστής του όλου αυτού εγχειρήματος. Επομένως, μήπως θα καταλήξει να κάνει και όλη τη δουλειά. Θα βοηθήσει. Αυτό πραγματικά μας προβληματίζει, ο τρόπος συνεργασίας με τις δημοτικές αρχές και με τους ιδιώτες μελετητές που θα αναλάβουν την εκπόνηση των μελετών. Αλλά και φαντάζομαι και γι' αυτό τον λόγο το Υπουργείο προχωράει σε μία μικρή ανάθεση. Το πρώτο πακέτο δηλαδή, από ό,τι γνωρίζουμε, θα είναι μικρής ανάθεση, δηλαδή λίγα τοπικά πολυδομικά σχέδια, ακριβώς για να μπορέσει να αξιολογήσει τον τρόπο της εκπόνησης και να μπορέσει να το διορθώσει. Ναι. Ακριβώς. Και μήπως ανάλογα με τη δυναμική του κάθε Δήμου θα έπρεπε να μην είναι ένας άνθρωπος αλλά να εμπλέκονται περισσότερο. Αυτό μετά έχει θέμα, είναι και του κάθε Δήμου, είναι και το τι ευχέρειες δίνει ο νόμος για να προσλάβεις ιδιώτες απ' έξω. Προβλέπει τέτοια πράγματα ο νόμος. Ναι, γιατί δεν θα γίνεται, δεν θα γίνει δουλειά. Ναι. Φανταστείτε ότι ο πολυδομικός σχεδιασμός είχε μπει στο ψυγείο για πάρα πολλά χρόνια, άνω των 7 ετών. Δηλαδή οι πολυδομικές μελέτες που εκπονούνταν το τελευταίο διάστημα ήταν ελάχιστες στην Ελλάδα, και φανταστείτε και την τεχνογνωσία η οποία έχει λείψει πλέον και στο επίπεδο των Δήμων αλλά και στο επίπεδο των ιδιωτών μελετητών. Ναι. Είναι πολύ μεγάλο το χάσμα αυτή τη στιγμή που δημιουργείται και καλούμαστε τώρα να ενεργοποιήσουμε έναν κλάδο ο οποίος ήταν επί της ουσίας στην κατάψυξη για τόσο μεγάλο χρόνο. Και όλο αυτό, κύριε Ραΐδη, θα ελέγχεται κεντρικά, δηλαδή το λέω υπό την έννοια, αν θέλετε, και μια λογική συγκεντρωτισμού ή αποκέντρωσης. Κατά πόσον είναι εύκολο για ένα Υπουργείο κεντρικά να εποπτεύσει και να ελέγξει όλη αυτή τη διαδικασία? Και δεν βλέπουμε, ας πούμε, να υπάρχουν δομές όπως παλιά υπήρχε, ξέρω εγώ, οργανισμός ρυθμιστικού που θα μπορούσε ενδεχομένως περιφερειακά να εποπτεύσει τέτοιες διαδικασίες και να τρέξει τέτοιες διαδικασίες και να υπάρξουν τέτοιες περιφερειακές δομές που να μπορέσουν να διασπείρουν τη δουλειά και να τρέξει παράλληλα αυτό σε περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, λέω εγώ τώρα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θέτεται, διότι εντάξει, ολοκληρώνονται οι μελέτες, μετά πώς θα μπορέσουν να εγκριθούν και πώς θα μπορέσουν να μπουν σε προεδρικά διατάγματα κτλ.
Αυτό που το είδαμε το θέμα αυτό και σαν τεχνικό επιμελητήριο Κεντρικής Μακεδονίας και μάλιστα αυτό που κάναμε μάλιστα πολύ πρόσφατα, προτείναμε κατά βάση την αναβάθμιση του τμήματος του Μετροπολιτικού Σχεδιασμού Πράξης και την Κεντρική Μακεδονία και σαν πιλωτικό θέμα και από εκεί και πέρα και αναβάθμιση των αντίστοιχων δομών. Να έχει και ρυθμιστικές αρμοδιότητες τέτοιου να τύπου. Να αναβαθμιστεί δηλαδή ο αποκεντρωτικός χαρακτήρας του εκκριτικού της εγκριτικής διαδικασίας για να μπορέσει να βοηθηθεί και το Υπουργείο. Να μπορέσει δηλαδή και το Υπουργείο να φύγει κάποιο κομμάτι της δουλειάς που θα πρέπει να κάνει το Υπουργείο, γιατί φανταστείτε ότι θα έχουμε περί των 1.800 περίπου μελετών, ενεργών μελετών την επόμενη πενταετία. Και φανταστείτε ότι μια τέτοια μελέτη παλιότερη, γενικού πολεοδομικού, ο μέσος όρος έγκρισης είναι περί των 8 με 10 ετών. Τώρα θα πρέπει να τον κατεβάσουμε περί των 2,5, 3, 4 ετών. Για μια βροχή από τέτοιες μελέτες. Ναι. Ακριβώς. Λίγο χλωμό μου κόβει. Λίγο χλωμό το κόβω το εγχείρημα για πενταετία. Έτσι, λίγο φιλόδοξο. Αυτό, το βλέπω, το ακούω φιλόδοξο αυτό το πενταετές πλάνο. Αυτό είναι κάτι το οποίο από τη μία έχετε δίκιο, είναι φιλόδοξος ο σχεδιασμός αυτός. Από την άλλη όμως γνωρίζουμε ότι εγώ προσωπικά είμαι και αισιόδοξος, διότι οι Έλληνες έτσι στα δύσκολα και στις υποπίεση δείχνουν τις μεγάλες... Και αυτό είναι σωστό που λέτε. Και η πίεση αυτή τη στιγμή και αυτή τη φορά έρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει πολύ σφιχτά χρονοδιαγράμματα της πενταετίας. Επομένως θα πρέπει με κάποιον τρόπο... Θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Πάντως, με τη λογική αυτή των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων που θα κατατεθούν, που θα δημιουργηθούν σε κάθε Δήμο, ουσιαστικά θα ξέρουμε. Προσπαθώ τώρα λίγο να μεταφέρω απορίες που μπορεί να έχει ο κόσμος που δεν είναι ειδικός. Θα μπορούμε να ξέρουμε, ας πούμε, μέσα στα επόμενα χρόνια πώς θα επεκταθούν τα σχέδια πόλεων των Δήμων, δηλαδή ποια περιοχή θα μπει μέσα σε επόμενα χρόνια στο σχέδιο πόλεως και πότε, ας πούμε. Ναι, αυτή η διαδικασία που ξεκίνησε με το νέο νομοσχέδιο του χωροταξικού σχεδιασμού το προηγούμενο καλοκαίρι και ολοκληρώνεται τώρα ως ένα βαθμό με την διαδικασία των προδιαγραφών. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διαβούλευση οι προδιαγραφές για τον σχεδιασμό αυτό, για τον πολιτικό σχεδιασμό. Προβλέπει και κάποιες διαδικασίες διαβούλευσης και θα παρότρινα και τους πολίτες να ξεκινήσουν να είναι πιο κοντά στους Δήμους. Οι Δήμοι είναι αυτοί οι οποίοι θα χειριστούν την προοπτική της ανάπτυξης των περιοχών. Επομένως, είναι σημαντικό να ενημερώνονται και από τους Δήμους. Ήδη θα προβλέπονται και κάποιες διαβουλεύσεις, θα προβλέπονται και κάποιες συζητήσεις για να αντιληφθεί και ο πολίτης, που οπωσδήποτε τον αφορά το θέμα της ανάπτυξης περιοχής του. Το πώς θα βαδίσουν τα επόμενα έτη, η επόμενη δεκαετία. Ξέρετε, αυτά τα σχέδια είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και αυτό θέλει να κάνει και η κυβέρνηση, θέλει να τα ενεργοποιήσει για να μπορέσουν να γίνουν και αντίστοιχες αναπτυξιακές επενδύσεις. Πάρα πολύ δύσκολο διαφορετικά να προχωρήσουν σημαντικές επενδύσεις αν δεν εξορθολογιστεί το χωρικό περιβάλλον των επενδύσεων. Ωραία. Πάντως, κάποια στιγμή, ξέρετε τι θα ήθελα να δω. Είναι λίγο άσχετο με αυτό που συζητάμε, αλλά θα ήθελα να δω να έχουμε χρήματα σε αυτή τη χώρα για να μπορέσουμε να δώσουμε κίνητρα σε κάποια χωριά, σε κάποιες περιοχές. Να έχουμε μία ομοιομορφία λιγάκι στα κτίρια. Με στεναχωρεί πάρα πολύ. Να βλέπουμε να πηγαίνουμε σε κάποια χωριά και μια πλευρά να είναι ωραία παραδοσιακή και η άλλη να είναι ό,τι να είναι. Νομίζω ότι και αυτό έχει θα έπρεπε κάποια στιγμή. Αυτό. Απλά τα τελευταία χρόνια έχει υποχωρήσει. Υπάρχουν νομοθεσίες σχετικά με τους μορφολογικούς κανόνες, αλλά κύριε Αγγέλη, να σας πω ότι χρειάζεται να υπάρχει ένας συντονισμός στο επίπεδο του σχεδιασμού. Αυτό το επίπεδο του σχεδιασμού, αυτός ο πολεοδομικός σχεδιασμός, νομίζω ότι θα προσφέρει αυτό το συντονισμό. Ωραία. Για να μπορέσουν να καταστούν και να. Όλοι το θέλουμε αυτό, κύριε Αγγέλη. Θέλουμε να έχουμε να εξομολογήσουμε λιγάκι όλο αυτό το εξωαστικό, ας πούμε, περιβάλλον. Έτσι. Η μια πλευρά είναι ωραία και η άλλη είναι. Κύριε Ραέντη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.